Και ξέρεις, είναι κάτι το οποίο κρίνονται πάρα πολλά, νομίζω. Δεν μου λες, έχουμε πλάνα δημοσιογραφικά παλιά, από παλιά debate, να δούμε δηλαδή πώς ήταν, πώς άλλαξαν τα πράγματα μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι το 1990 ήταν δημοσιογράφοι, σήμερα είναι στην άλλη πλευρά, Σταύρος Θοδωράκης, κανονικά για παράδειγμα. Ναι, κανονικά ξέρεις, θα μπορούσε αυτό να θεωρηθεί και ως. Έχει ένα προβάδισμα, έχει ένα βαντάζ. Ένα βαντάζ. Ναι, δηλαδή σαν να ξέρει τις ερωτήσεις. Μην σου πω και δύο. Λοιπόν, δες εδώ τώρα παλιά πλάνα, δείτε, θαυμάστε πώς ήταν παλιά τα πράγματα. Και πώς θα γίνουν σήμερα. Νίκος Χατζηνικολάου. Πριν γκριζάρι. Σήμερα. Το προτιμάω. Και εγώ προτιμάω. Το γκρίζω το μαλλί, μου αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Πολύ καλύτερο σήμερα. Γενικότερα ή στον κύριο Χατζηνικολάου. Στον Νίκο Χατζηνικολάου. Βλέπω τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σταύρος Θοδωράκης. Με μαλλί, ξέρεις που ξεκινάει. Μαύρο μαλλί. Ναι, κατάμαυρο. Κοράκου χρώμα. Και τον Νίκο που δεν έχει αλλάξει παρά μόνο στο χρώμα των μαλλιών. Και ο Αλέξης Παπαχελάς άλλαξε στο χρώμα των μαλλιών μόνο. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Ναι, ίδιος είναι και ο Παπαχελάς. Αυτό είναι από το 9 το τελευταίο. Η πολιτική έχουν αλλάξει πολύ. Σία Κοσιόνι, αέρα στο μαλλί και τέτοια. Με αέρα στάρ, λογικό είναι, όλα τα μικρόφωνα επάνω της. Και όταν μπαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί θα πέφτουν τα μικρόφωνα, αλλά δεν κάνουν δηλώσεις. Ναι, νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν πολλές δηλώσεις. Αλλά υπάρχει. Ξέρεις τι, λέω να το κλείσουμε το θέμα, γιατί θα με πιάσει η ζήλια. Που δεν είμαι κι εγώ εκεί και θα βγάλω το χρυσό φτιάρι, ξέρεις, δεν παίζει, άστο. Λοιπόν, ας δούμε όμως.